ακόμα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Έλα, εδώ. Έλα, πίσω, πίσω. Για λίγο. Θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πάει για το κόρ. Τούρκεται στρωμένη. Ω, το πιάσε. Μπράβο, κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Αν και έχασα δύο καλά σου, είναι αξιοθαύμαστο το πάθος και η ομαδικότητα με την οποία αγωνίζονται. Αν συνεχίσουν έτσι, πιστεύω πως το γκολ δεν θα αργήσει να έρθει. Την περνάει ανάμεσά τους. Πάμε, περνάμε, περνάμε. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Περνάμε. Συμπτή, κάθε την παλιά. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι. Υπέροχη προσπάθεια. Και σημειώνει τον γκολ. Μάλιστα. Θα ήθελες να δηλώσεις κάτι για αυτό το γκολ. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσαν να κάνουν. Έγινε η εκτέλεση. Αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε την μπάλα. Και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Είναι ακόμα έξω από την περιοχή. Και θα πάρει την μπάλα. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Συρτή κάθε την παλιά. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα κεφαλιά. Ναι, το απέκρουσε. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Την περνάει ανάμεσά τους. Είναι απίθανος. Την αντίπαλη άμυνα. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Έκοψε την πάσα. Τη στέλνει μακριά. Γκόμες. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα.
Γκόμες. Σιφτή, κάθε την παλιά. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Ζουμά, σταματάει εκεί τον αντίπαλό του που δεν τα κατάφερε. Θα μπορούσε να είχε τροφοδοτήσει το συμπαίκτη του, αν βέβαια σήκωνε λίγο το κεφαλάκι του και κοιτούσε δεξιά. Αυτός επέλεξε τη μοναχική οδό και δεν δικαιώθηκε. Την περνάει ανάμεσά τους. Βρήκε το κενό χώρο. Και γίνεται ξανά δικιά του. Κάνει τη μακρινή παλιά. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να θεωρηθεί. Θα είναι σίγουρα ικανοποιημένοι με το σκορ και την απόδοσή τους. Στο δεύτερο ημίχρονο θα θελήσουν να κρατήσουν αυτό το πλεονέκτημα και να κλειδώσουν την νίκη. Το πρώτο μέρος έκλεισε με ένα γκολ διαφορά. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Το 1-0 συνήθως είναι και παγίδα, γιατί είναι αρκετά έφραστο σκορ και αν επαναπαυθεί σε αυτό η ομάδα μπορεί να την πατήσει. Με τους παίκτες να κλείνονται πίσω, αντί να δημιουργούν νέες καταστάσεις. Πολύ καλό το passing game εδώ. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Θα σεντράρει. Την έκοψε. Ζουάν. Προχωράει μόνος του. Πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Την περνάει ανάμεσα τους. Βγάζει μια πάσα με μυροκομόνιο. Παρότι είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ, δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν. Πέρασε η παλιά. Βλέπει την μπάλα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη αιστεία. Είναι επικίνδυνος εκεί. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Καλά το πάνε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι είναι. Ναι, πράγματι. Καμία πλευρά δεν καταφέρνει να πάρει την μπάλα. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Συνήθως δεν σκοράρει με φάουλ από τόσο μακριά, οπότε ίσως να εξετάσει και τις άλλες επιλογές που έχει. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Ο αμυντικός εδώ ξελάσπωσε την ομάδα του. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Μαντσίγια. Έχει ανοιχτεί από τα πλάγια. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σαν έμπνευση δεν ήταν άσχημη. Αλλά ήθελε και λίγο τύχη εδώ. Αυτές οι παλιές πρέπει να είναι ακριβίας. Αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Συρτή κάθε την παλιά. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Θα καταφέρει
αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ζουμά παίρνει την μπάλα με προβολή την κατάλληλη στιγμή. Ζουάν γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Μάλλον ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη του εδώ. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα λέγα και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Και προτιμά να δώσει πάσα πίσω. Βάζει δύναμη. Και το στήριγμα της λήξης. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για την νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μόνο ένα γκολ. Αλλά αξίζει να αναφέρουμε κάτι για το πώς αναμετρήθηκαν σκληρά και άντεξαν την ισχυρή πίεση από τους